Πάμε τώρα στον πρωτογενή τομέα. Σε πιο συγκεκριμένα θα πάμε σε ό,τι αφορά τους μελισσοκόμους, τις κυψέλες, τη μέλισσα και θα δούμε το τι πρέπει να κάνουν να πράξουν οι μελισσοκόμοι καθώς τρέχει η ημερομηνία για την δήλωση της δραστηριότητας τους. Περισσότερα θα συνδεθούμε με το Κέντρο Μελισσοκομείας Δυτικής Μακεδονίας με έδρα την Κοζάνη. Εκεί θα βρούμε την υπεύθυνη του κέντρου, την κυρία Μαρίνου Ελισάβετ. Κυρία Μαρίνου, καλησπέρα. Σας ευχαριστώ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Καλησπέρα, ευχαριστώ εγώ που με καλέσατε. Τι πρέπει να κάνουν, τι πρέπει να ξέρουν οι μελισσοκόμοι μας και κυρίως τι πρέπει να κάνουν αυτή την περίοδο. Ωραία. Πλέον με το καινούργιο Εθνικό Ηλεκτρονικό Μελισσοκομικό Μητρό, όλοι οι μελισσοκόμοι κάθε χρόνο από 1 Σεπτέμβρη μέχρι 20 Νοέμβρη θα πρέπει να κάνουν την αίτηση κατεχόμενων κυψελών τους, να δηλώνουν δηλαδή τα μελισσοσμήνη τους, προκειμένου να συνεχίσουν να θεωρούνται ενεργοί. Είναι υποχρεωτική για όλους. Ακόμα και αν έχουμε κάνει μεταβολή 31 Αυγούστου, πρέπει να κάνουμε αίτηση κατεχόμενων κυψελών από 1 Σεπτέμβρη και μετά. Δηλώνουν δηλαδή το μέγεθος, το πώς, τον αριθμό των κυψελών, ενδεχομένως την τοποθεσία που βρίσκονται, τη δραστηριότητά τους. Τον αριθμό των μελισσοσμηνών που κατέχουν, σύμφωνα με τις μεταβολές που έχουν προηγηθεί μέσα στην προηγούμενη χρονιά, αν έχουν προηγηθεί. Επίσης, δηλώνουμε λιγάκι την παραγωγή του μελιού που είχαμε μέχρι τώρα τη φετινή χρονιά. Αυτά είναι τα κυριότερα και τα δύο που είναι υποχρεωτικά να δηλωθούν. Την τοποθεσία ούτως ή άλλως την έχουν δηλωμένη οι μελισσοκόμοι στο Μητρό εξ αρχής όταν γράφονται. Αυτό γίνεται για να έχουν επαγγελματική ιδιότητα, για να μπορούν να πουλούν το μέλι ή αν εγώ έχω κάποιες κυψέλες και είναι μόνο για δική μου χρήση και δεν με ενδιαφέρει το εμπόριο, δεν χρειάζεται να κάνω δήλωση. Πρέπει να κάνουν όλη δήλωση, όσοι όλοι, έχουν λοιπόν. Στην κατοχή τους. Και για να έχουν το δικαίωμα οι επαγγελματίες να πουλούν το μέλι, αλλά και οι ερασιτέχνες για να διατηρούν τη μελισσοκομική τους ιδιότητα. Κατανοητό. Ποια είναι η εικόνα, πώς έχει η κατάσταση σε επίπεδο Δυτικής Μακεδονίας, έχουμε τάσεις αυξητικές ό,τι αφορά τη δραστηριότητα της μελισσοκομείας, των μελισσοκόμων? Δυστυχώς δεν έχουμε αυξητική τάση και αυτό οφείλεται πάρα πολύ και στο κόστος που έχει αυξηθεί για να ασκήσει κάποιος τη μελισσοκομεία, αλλά και στην κλιματική αλλαγή και στο πόσο δύσκολο πλέον είναι να αυξηθούν και να πάρει κάποιος αυξημένη παραγωγή. Η παραγωγή μειώνεται χρόνο με το χρόνο που παίρνουν οι μελισσοκόμοι, δεν αυξάνεται και οι τιμές μένουν ίδιες στην πώλησή τους. Σε ό,τι αφορά τη φετινή χρονιά, γιατί είχαμε μεγάλα επίπεδα ξηρασίας, μεγάλες χρονικές περιόδους που είχαμε υψηλές θερμοκρασίες, αυτό δυσκόλεψε τα πράγματα. Πάρα πολύ, γιατί και τα καθιερωμένα ανθόμελα που έχουμε στην περιοχή πάρθηκαν ελάχιστες ποσότητες από τους μελισσοκόμους. Και όπως τα γνωρίζετε, είμαστε για τις περιφέρειες που είχαμε τις μεγαλύτερες αποκλίσεις θερμοκρασιακά το φετινό καλοκαίρι. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι το φασκόμηλο, όλα τα αρωματικά φυτά τα οποία δίνουν σε εμάς μέλι, φέτος ήταν πολύ μειωμένη παραγωγή. Κατανοητό. Σε κάθε περίπτωση η μέλισσα είναι χρήσιμο η ύπαρξή της και μακάρι να αλλάξουν τα πράγματα και να έχουμε αύξηση, γιατί και το μέλι είναι πολύ χρήσιμο προϊόν και όλα τα παράγωγα που προέρχονται από την κυψέλη. Μακάρι και ευελπιστούμε όντως να αλλάξει λίγο καιρός, να βοηθηθούν οι μελισσοκόμοι γενικά για να μπορούν να ασκήσουν και το επάγγελμα και αυτοί καλύτερα και με καλύτερες προϋποθέσεις. Κρατούμε αυτό που είπαμε στην αρχή, ότι πρέπει να προστρέξουν και να δηλώσουν τη δραστηριότητά τους οι μελισσοκόμοι. Οι μελισσοκόμοι μπορούν είτε μέσω του κέντρου μελισσοκομείας, είτε να πάνε αυτοπροσώπως στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας στην Ομαρχία πάνω, είτε και μόνοι τους μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του Υπουργείου με κωδικούς τάξης. Σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα. Να είστε καλά.